Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Είμαι η Αντιγόνη από το κανάλι Αντιγόνης Good Vibes και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το τελευταίο μέρος από την εμπειρία μου με τον καρκίνο, όπου θα σας πω και λίγο πιο ευχάριστα πράγματα. Θα μιλήσουμε λίγο για τα ωφέλη και τα θετικά που έχω αποκομίσει από αυτήν την κατά τα άλλα πολύ δυσάρεστη εμπειρία μου ολογουμένως. Επίσης τώρα σκέφτομαι πώς μπορεί να είμαι σαν η δική μου, δηλαδή τότε το έβλεπα λίγο πιο εγωιστικά, το ζούσα η ίδια, τώρα πραγματικά που έχω κάνει και παιδί δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα ένιωθαν οι γονείς μου, τα αδέλφια μου και όλοι αυτοί. Γιατί απλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο από το να κάνω ό,τι μπορώ για να γίνω καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ και βγει πάλι τεράστιο το βίντεο που στο δεύτερο κομμάτι. Συγγνώμη κιόλας που σας ψυχοπλάκωσα θεωρώ με το δεύτερο κομμάτι, ήταν λίγο βαρύ, το ξέρω. Απλά ήθελα να σας παρουσιάσω τα γεγονότα όπως έχουν. Παρ' όλα αυτά σήμερα θα δούμε και τη θετική μεριά. Επίσης να σας πω ότι μετά τις ακτινοβολίες, ένα χρόνο μετά πάλι την ίδια περίοδο που είχα βρει και την πληγή, αυτό θεωρώ ότι είναι συνέπεια των ακτινοβολιών ξεκάθαρα. Είχα βγάλει μία κίστη με πίον εδώ πέρα, η οποία ήταν άκρως επικίνδυνη, γιατί άμα έσκαιγε και πήγαινε ή πνεύμονε στην καρδιά, θα είχα δει τα θυμαράκια, πώς το λένε, ανάποδα. Λάθος την είπα, κάπως αλλιώς έγινε πάλι μία. Τα ραδίκια ανάποδα, ναι. Τέλος πάντων ήμουν τυχερή και σε αυτό και σώθηκα και από αυτό. Θεωρώ ότι ήταν συνέπειες των ακτινοβολιών αυτή η κίστη. Βγήκε από αυτή τη μεριά κάπου εδώ. Οπότε ό,τι βλέπετε από σημάδια είχαν κάνει και στο λαιμό μου γιατί εμφέρεσαν εμφαδένες. Ό,τι βλέπετε από σημάδια είναι από εγχειρήσεις. Όπως βλέπετε έχω κάνει πολλές, οπότε για κάποιες κοπέλες που μου γράφουν συνέχεια για πλαστικές επεμβάσεις και δεν ξέρω και εγώ τι, προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι από πλαστικές, είναι από άλλους λόγους, αλλά επίσης και αν ήθελα να κάνω πλαστικές, πολύ καλά θα έκανα και θα τις έκανα. Δεν νομίζω ότι πέφτει σε κανένα λόγο για το τι θα κάνει ο καθένας στο πρόσωπο, στο σώμα του και οπουδήποτε άλλο επιθυμεί. Εφόσον δεν ενοχλώ κανέναν, το λέω γενικά, δεν μιλάω για μένα, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ενοχλείται και κανένας, αν δεν βλάπτει κάποιος κάποιον άλλο με αυτά που κάνει. Anyway, αυτό δεν είναι τις παρούσεις. Σας έλεγα λοιπόν ότι μετά είχα βγάλει μία κίστη με πίον, η οποία παιδιά ήταν, είχα πυρετό, μιλάμε άστο, δηλαδή είχα κάθε μέρα επί 15 μέρες πυρετό 38, σχεδόν συνέχεια. Σε αυτό το διάστημα είχα επιστρέψει στη δουλειά και δούλευα κανονικά, στα goodies που δούλευα. Είχα συνεχώς πυρετό. Προφανώς και είχα χωρίσει με το άτομο αυτό που σας είπα. Λίγο μετά την εγχείρηση χώρισα, γιατί κατάλαβα πλέον ότι δεν πήγαινε άλλο. Τέλος πάντων, έκανα συνέχεια πυρετό και με πίεζε εδώ στο λαιμό και με αποτέλεσμα να έχω μόνιμα μία τέτοια θέση στο κεφάλι. Αυτό μετά μου είπε ο γιατρός ότι λέγεται ελευόκρανο, το στράβωμα τέλος πάντων του κεφαλιού, και με αποτέλεσμα να έχω πάει σε παθολόγο, να έχω πάει σε ορθοπαδικό και να μην μπορεί κανείς να βρει τι είναι. Είχα βάλει και κολάρο γιατί νόμιζα ότι είναι αυγενικό, παρόλο όμως ότι είχε κάνει αξονική μαγνητική αυχένα και δεν είχε κάποιο θέμα, το βρήκε πολύ normal όλα. Εγώ έβαλα κολάρο γιατί ήμουν έτσι και το κολάρο λίγο με βοηθούσε, λίγο μη φανταστείτε. Έπαιρνα αντιβίωση, έπαιρνα μυοχαλαρωτικά, κάτι νευρομπιών, κάτι κορτιζόνες από εδώ από εκεί, παιδιά, τίποτα, αυτό επέμενε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε έρθει ο κολλητός μου ο Σταύρος ένα απόγευμα να μου κάνει παρέα, γιατί ήταν και γίνει μια άσχημη φάση που δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έπαιρνα και πνευματικά και πάλι δεν με πιάναν από τον πόνο το βράδυ, για να καταλάβετε σε τη φάση, και είχε έρθει για να μου κάνει παρέα και βλέπαμε ταινία και εκεί που βλέπαμε ταινία μπαίνει η μαμά μου η οποία με είχε πάρει σε 10 γιατρούς και δεν μου έβρισκε κανείς. Είχαμε πάει και στο γνωστό χειρουργό για να δούμε μήπως έχει σχέση
αυτό στην αρχή νόμιζε ότι είχε να κάνει με το χέρι που χτύπαγε κάποιο νεύρο, κάτι ότι δεν είχε δέσει καλά στο χέρι, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, βασικά κανένας γιατρός δεν σκέφτηκε το πιο απλό, να μου κάνει εξετάσεις αίματος για να δούμε ένα δείχτη, νομίζω CRP, SERP, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι λέγεται, που δείχνει αν υπάρχει κάποια μόλυνση, ρήμωξη κτλ. Εν ολίγης, φάνηκε μία πολύ έντονη ρήμωξη. Θυμάμαι ήταν η πρώτη φορά που ήθελα απελπισμένα να πάω να κάνω επέμβαση για να το αφαιρέσω αυτό. Στην αρχή μου είχαν πει ότι θα μου κάνουν παρακέντηση, μου το αφαίρεσαν όντως με παρακέντηση το υγρό, αλλά ξανά πιασε υγρό μετά από 2 μέρες. Οπότε χρειάστηκε τελικά πάλι μια εγχείρηση, η οποία ήταν βέβαια πάρα πολύ μικρή, ήταν τίποτα, ήταν μια ώρα. Όπου με βάλανε, μου αφαιρέσανε την κίστη και μετά βγήκα και ήμουνα περδίκη, παιδιά, δηλαδή έκατσα βέβαια μια εβδομάδα μέσα, αλλά ήταν τίποτα, δηλαδή βγήκα και χαμογέλαγα που δεν πόναγα και που σιγά σιγά το κεφάλι άρχισε να βρίσκει την κανονική του θέση, γιατί ήμουνα καιρό όμως λίγο έτσι στραβωμένη, ήμουνα δηλαδή, είχε μείνει λίγο το κεφάλι έτσι, σιγά σιγά επανήλθε και αυτό. Γενικότερα, κακώς δεν έκανα τίποτα μετά, ενώ πέρασα πολύ έντονο στρες και τέλος πάντων γενικότερα ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά αρκετό καιρό μετά και είναι δύσκολο να το ξεπεράσεις. Κακώς δεν ζήτησα τη βοήθεια μιας ψυχολόγου, δεν πήγα να κάνω λογοθεραπεία, αν και ομιλία κατά 90% σχεδόν έχει επανέλθει. Τέλος πάντων και μετά τα δόντια μου υπέστησαν σταδιακά από τότε μέχρι τώρα, έχουν υποστεί τα κάτω που ακτινοβολήθηκε η γνάθος, έχει υποστεί τεράστιο θέμα η γνάθος, έχει υποχωρήσει το κόκαλο, υποχώρησαν τα δόντια, τα έχανα, έχω βάλει πολλά εμφυτεύματα, έχω δώσει σε αυτά γιατί αυτά δεν το καλύπτει προφανώς η ασφάλεια, δυστυχώς, πάρα πολλά λεφτά και με βλέπετε ταλαιπωρούμε περίπου 2 χρόνια έντονα όμως, δεν εννοώ για σφραγής μετά να πάνε μπρος αυτά. Από την ώρα που ξεκίνησα και τελείωσα με τις ακτινοβολίες, μετά από μισό χρόνο ξεκίνησαν τα προβλήματα. Περιοδοντίτιδας, θεραπείες, ξανά θεραπείες ειδικές. Τελικά δεν καταφέραμε να σώσουμε πολλά δυστυχώς. Κάτω ξαναλέω, πάνω είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ελπίζω να μην πάθουν και τίποτα. Και εγώ, παιδιά, είχα φοβερή ποιότητα δοντιών. Δηλαδή, άντε να είχα κάνει 1-2 σφραγίσματα, δεν είχα κανένα θέμα με τα δόντια μου ποτέ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε τώρα στα θετικά, γιατί σας έχω ζαλίσει με τα αρνητικά, σας έχω μαυρίσει την ψυχή και εντάξει, συγγνώμη, από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο ευχάριστα βίντεο. Έχω και άλλες δυσάρεστες εμπειρίες, αλλά δεν θα σας πω τώρα. Τώρα θα σας ζαλίσω με ευχάριστα καλοκαιρινά vlog, haul κτλ. Το υπόσχομαι. Αλλά πρέπει να ακούγεται λίγο και η άσχημη πλευρά, γιατί ο άλλος μπορεί να με βλέπει εμένα μέσα στην καλή χαρά και να λέει «Α, αυτή η ζωάρα, ας πούμε, δεν έχει περάσει τίποτα». Και δεν είναι κακό να μην έχεις περάσει τίποτα. Είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά βλέπετε μόνο, ας πούμε, την ιδανική μεριά, τις βόλτες, τις διακοπές, τα ψώνια. Δεν ξέρετε όμως εγώ από πίσω ότι μπορεί να κρύβω ή ότι μπορεί να έχω και ξεσπάσματα και κρίση πανικού, τα οποία πάθαινα τώρα, ευτυχώς είναι πολύ normal, τουλάχιστον δεν αφορούν αυτό το θέμα. Επίσης να σας πω ότι μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να κάνω παιδί. Νομίζω ότι έπρεπε να περάσουν γύρω στα 7 χρόνια, ώστε να έχει αποβάλει ο οργανισμός μου τα φάρμακα και όλα αυτά που είχα πάρει τα βαριά, οπότε καταλαβαίνετε πόσο βαριά ήταν όλα αυτά που υπέστησε το σώμα μου για να πρέπει τόσα χρόνια να μην κάνω παιδί. Και επίσης έκανα επανέλεγχο ανά 3 μήνες τα πρώτα 2 χρόνια, ανά 6 τα επόμενα και πλέον έχω να κάνω αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, έχω να κάνω σίγουρα 2 χρόνια. Ενώ έκανα μαγνητικές με σκιαγραφικά υγρά και αυτά για να βλέπουν ότι όλα είναι καλά και μου είπαν ότι άμα περάσουν τα 8 χρόνια μετά, αν εμφανιστεί κάτι άλλο, δεν είναι σχετικό με αυτό. Είναι κάτι καινούριο, άσχετο. Οπότε σας κρύω τον κόδωνα, να τσεκάρετε τακτικά, να κάνετε εξετάσεις αίματος, αν κάτι σας φαίνεται περίεργο να το παρακολουθείτε. Γενικότερα να τα ψάχνετε, μην τα αφήνετε στην τύχη τους, γιατί αυτό, η πρόληψη όντως είναι η καλύτερη θεραπεία. Και εγώ αν είχα πάει εξ αρχής
στο γιατρού που με έστειλε στο συγκρός, θα είχα γλιτώσει πολύ ταλαιπωρία, σίγουρα. Ίσως δηλαδή δεν χρειάζονταν χημειοθεραπείες, ίσως έκανα μόνο την επέμβαση ή μόνο χημειοθεραπείες. Δεν το γνωρίζω αυτό, τέλος πάντων ότι έγινε, έγινε. Λοιπόν, στα θετικά που έχω αποκομίσει είναι ότι πρέπει να ζούμε και να περνάμε κάθε λεπτό της ζωής στο έπακρο. Δεν πρέπει να σπαταράμε τη ζωή μας για χαζομάρες, δεν πρέπει να μην απολαμβάνουμε το κάθε λεπτό, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε για ανούσια πράγματα, για βλακίες, δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε πράγματα τα οποία απλά πρέπει να τα προσπερνάμε, να μην δίνουμε καμία σημασία. Τι άλλο, γενικά η ζωή είναι πολύτιμη, το ξέρω ότι είναι κλισέ, εγώ το κατάλαβα μετά από αυτό. Μετά από αυτό πλέον απολαμβάνω την κάθε ανάσα, το νερό, παιδιά, το νερό, πόσο μου έχει λείψει, το φαΐ, το νερό, το να μπορώ να κάνω μπάνιο, γιατί δεν μπορούσα κάποιο καιρό με το χέρι και το πόδι. Απλά πράγματα που εμείς τα θεωρούμε όμως τόσο δεδομένα, ενώ άλλοι άνθρωποι τα στερούνται αυτά τα απλά καθημερινά πράγματα. Την τροφή, το γέλιο, το να μπορείς να σηκωθείς να περπατήσεις, το να μην πιάνεσαι από το κρεβάτι, το να μην έχεις ορούς, δηλαδή απλά πράγματα που όμως εμείς τα έχουμε τόσο δεδομένα. Το πρώτο είναι αυτό και πλέον έχω σταματήσει να στενοχωριέμαι για πράγματα πρώτα που δεν μπορώ να ελέγξω και να κοντρολάρω εγώ. Έχω σταματήσει να στενοχωριέμαι για ανθρώπους που δεν θέλουν να είναι στη ζωή μου. Αυτό τώρα γενικότερα εκείνη την περίοδο δεν συνέβη, δηλαδή ευτυχώς ήταν μόνο ένας άνθρωπος. Αλλά γενικότερα έχω σταματήσει να προσπαθώ να κρατήσω και να δικαιολογήσω ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι στη ζωή μου για τον ΑΧΦΙ λόγο, δεν το θέλουν. Δεν θα τους κρατήσω. Όποιος θέλει να μείνει θα το δείξει, θα το αποδείξει, θα δείξει αγάπη, θα δείξει τη φιλία του, θα δείξει κατανόηση, θα δείξει ότι θέλει να υπάρξει μία επαφή. Αν κάποιος βλέπω ότι είναι πλέον αδιάφορος, ότι δεν τον νοιάζει, ότι αυτό, απλά θα προσπεράσω, δεν θα στεναχωρηθώ πραγματικά. Όποιος θέλει να μείνει θα μείνει, με το ζόρι δεν κρατάμε κανέναν δίπλα μας. Κάποιος είναι άξιος να μείνει και να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει και να χαρεί και να περάσει τη ζωή μαζί του. Ενώ και σε φιλικό και σε οικογενειακό και σε συγγενικό σε όλα τα επίπεδα θα μείνει. Δεν χρειάζεται εσείς με οποιονδήποτε τρόπο εσείς θα κάνετε ό,τι είναι καλό προς αυτόν, θα δείχνετε την καλή σας διάθεση, από εκεί και πέρα όμως με το ζόρι δεν μπορείς να κρατήσει κανένα. Άλλο πράγμα είναι που έμαθα, εντάξει αυτό πάντα το είχα βέβαια, προσπαθούσα γενικότερα να μην κρίνω ποτέ κανέναν, είτε από χαρακτήρα είτε από εμφάνιση, γενικότερα το είχα αυτό το στοιχείο σαν άνθρωπος, γιατί έτσι είναι και η μαμά μου και έτσι μας έχει μάθει, ότι δεν ξέρεις ο άλλος τι μπορεί να βιώνει, τι μπορεί να έχει βιώσει, τι θέματα μπορεί να έχει με τον εαυτό του, τι να έχει αντιμετωπίσει, τι bullying μπορεί να έχει υποστεί. Δεν ξέρεις τίποτα για τον άλλον. Δεν μπορείς να κάθεσαι να τον κρίνεις, τι ξέρεις, τι δεν ξέρεις. Δεν είσαι Θεός, μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα να μας κρίνει. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν είναι άξιος να κρίνει τον άλλον. Εσύ αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δεις τα δικά σου ελαττώματα και αν κάποιον θαυμάζεις και θες να γίνεις σαν αυτό να τον φτάσεις, απλά προσπάθησε να βελτιώσεις τον εαυτό σου και όχι να μειώσεις αυτόν για να είστε στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, προσπάθησε να κάνεις πράγματα εσύ για τον εαυτό σου, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος εσύ, ώστε να φτάσεις στο επίπεδο του άλλου που θαυμάζεις, ζηλεύεις κτλ. Το να κάθεσαι να λες κακίες και να μειώνεις τους άλλους απλά για να νιώσεις εσύ καλύτερα δεν έχει κανένα όφελος και κάνεις κακό μόνο στον εαυτό σου. Σε κανέναν άλλον, πραγματικά. Οπότε, ναι, αυτό. Δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους, γιατί δεν ξέρουμε τι εμπειρίες έχουν, για ποιο λόγο είναι όπως είναι, ενώ σε χαρακτήρα, συμπεριφορά κτλ. Οπότε, ναι, και αυτό. Οπότε, να εκτιμάς τη ζωή, να μην κρίνεις ποτέ κανέναν, να αφαιρείς από τη ζωή σου τοξικούς ανθρώπους που δεν αξίζει να είναι πλάι σου, δεν σε στηρίζουν, δεν σε αγαπάνε, δεν σου αξίζουν, δεν χρειάζεται να τους κρατάς με το ζόρι. Και πόση σημασία έχει να υπάρχει καλή διάθεση, αισιοδοξία, στήριξη και όλα αυτά, σας λέω το ψυχολογικό κομμάτι μέσα σε παιδιά.
Γιατί όσο έκανα τις θεραπείες και είχα κόσμο γύρω μου που με αγαπούσε και μου έδειχνε την αγάπη του, ένιωθα πάρα πολύ καλά. Σας λέω ότι το έχασα λίγο στις φθινοπορίες επειδή ήμουν και λίγο πιο μόνιμο εκεί, γιατί δεν επιτρεπότανε. Επιτρεπόταν μόνο να με πηγαίνουν, να με φέρουν. Ερχόταν κάποια φίλη μου ή δική μου όποτε μπορούσανε. Αλλά εκεί ουσιαστικά εντάξει δεν ήταν τόσο εξαντλητικό. Δεν ήταν. Δηλαδή πήγαινα, έκανα 2-3 ώρες και μετά. Με έπαιρνε κάποιος και επέστρεφα. Και ήταν λίγο ζόρι, εντάξει, αλλά μην το βάζετε ποτέ κάτω. Πραγματικά αξίζει να το παλέψετε μέχρι το τέλος και συνήθως αυτοί που το παλεύουν ανταμείβονται κιόλας, η επιμονή επιβραβεύεται και γενικά όσοι βρίσκεστε σε δύσκολες καταστάσεις τέτοιου είδους, μην το βάζετε κάτω, πραγματικά. Παλέψτε με ό,τι μπορείτε, όσο μπορείτε. Ζητήστε βοήθεια από τους φίλους σας, από τους διπλανούς σας, από τους γονείς σας, να κάνετε ό,τι μπορείτε. Έχετε ελπίδα και πίστη. Είχα πάρα πολύ πίστη και ελπίδα και είχε και ένα κρυσάκι του Άγιου Σάββα στο νοσοκομείο. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Εγώ προσεύχομαι καθημερινά για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για τους καρκινοπαθείς, για όλους τους ασθενείς. Πραγματικά, άμα πας σε ένα τέτοιο νοσοκομείο μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει η ζωή και τι σημαίνει και πόσο καλά είσαι εσύ και πόσο πρέπει να είσαι ευγνώμων για όλα αυτά που έχεις, που εσύ τα θεωρείς αδιάφορα και τα προσπερνάς και γκρινιάζεις για το παραμικρό. Αυτά γενικότερα, αυτά έχω να πω. Θα σας ξαναπώ για το θέμα της κοπέλας της Ραφαέλας Πιτσικάρη. Θα σας έχω από κάτω πάλι το λογαριασμό και όλα αυτά, όποιος μπορεί και θέλει να την βοηθήσει. Το ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο. Είναι μια νέα κοπέλα η οποία πάσχει για τρίτη φορά από καρκίνο. Δυστυχώς πολλές φορές ο καρκίνος επανέρχεται και αυτός είναι ένας μόνιμος φόβος μου. Μην κάποια στιγμή επανέλθει. Και πάντα όταν έπαιρνα τις εξετάσεις θυμάμαι δεν ήθελε κανείς να πάει να τις πάρει ούτε δική μου ούτε εγώ για το λόγο ότι είχαμε όλοι άγχος. Τι θα δείξει η μαγνητική και αν θα είναι καλή και αυτά. Ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουμε περάσει αρκετά χρόνια, ήταν το 11 θυμάμαι, οπότε έχουμε σίγουρα 12 χρόνια που έχουν περάσει. Δηλαδή το επικίνδυνο διάστημα έχει παρέλθει. Αλλά πάντα έχεις αυτό το φόβο με το παραμικρό, δηλαδή όταν βγάζω κάτι στο στόμα ή όταν πρίζομαι κατευθείαν, μια να μου πάει στο κακό. Έχω πάει σίγουρα 2-3 φορές και έχω ξανακάνει βιοψία σε απλές άφθες, λόγω του ότι αγχώθηκα υπερβολικά. Οπότε αυτό. Αυτή είναι η συμβουλή μου, προρρίψη. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τη ζωή, να είστε γνώμονες για όσα έχετε, να μην κρίνετε τους άλλους. Και να κοιτάτε όσο μπορείτε να περνάτε καλά. Και να μην κρατάτε στη ζωή σας τοξικούς ανθρώπους, αλλά αυτούς που πραγματικά σας αγαπάνε, σας στηρίζουν και είναι πάντα δίπλα σας. Αυτά. Σας αγαπώ, σας φιλώ. Τώρα έρχονται πιο αισιόδοξα βίντεο. Τέλος όλα αυτά. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά. Αν σας άρεσε κάντε και ένα like και μια εγγραφή και τα λέμε σε ένα επόμενο. Α, επίσης άμα θέλετε να με ρωτήσετε οτιδήποτε ή ό,τι θέλετε, ευχαρίστως να απαντήσω. Πολλά φιλιά. Γεια σας.